μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Today. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 2 Φεβρουαρίου. Εδώ είμαστε και σήμερα ζωντανά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 5 με πολλά θέματα της τρέχουσας ειδησιογραφίας αλλά και πολλά εναλλακτικά θέματα. 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα γιορτάζει η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, η Υπακοή και η Παπαντή. Λοιπόν, 2 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα το 1828 ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα Εθνική Τράπεζα και καθιερώνεται ο Φίνικας ως εθνικό νόμισμα. Το 1922 ο Οδυσσέας του James Joyce κυκλοφορεί στο Παρίσι σε 1000 αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις. Το 1937 εγκαινιάζεται το νέο θέατρο της Μαρίκας Κοτοπούλης στον ουρανοξύστη του Ρέξη επί της Οδού Πανεπιστημίου. 2 Φεβρουαρίου του 1947, μια φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη. Οι δράστες συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει ότι πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάκτυλος. Το 1980, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, προτείνει τη μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 2 Φεβρουαρίου του 1985 ο Νίκος Αλέφαντος διαγράφεται από το Σύλλογο Ελλήνων Προπονητών για δηλώσεις του κατά του συναδέλφου του Γιάννη Μαντζουράκη. Είναι για να πουλάει λεμόνια στην Ομόνια, είπε χαρακτηριστικά, αλλά για επίθεση στο δημοσιογράφο Κώστα Κέσαρη. Το 1782 γεννιέται ο Ανρί Ντερινί, Γάλλος ναύαρχος, ήταν διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στην Αυβαχία του Ναβαρίνου. Το 1853 γεννιέται ο Γεώργιος Σουρής, σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Ενώ το 1977 γεννιέται η Σακίρα, Κολομβιανή τραγουδίστρια. Το 1950 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, Έλληνας μαθηματικός, από τους κορυφαίους της επιστήμης παγκοσμίως. Το 1970 πεθαίνει ο Μπέρτραντ Ράσελ, Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950. Τέλος, το 1966 πεθαίνει ο Τζιν Κέλι, Αμερικανός χορευτής και τραγουδιστής, πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες όπως το Τραγουδώντας στη Βροχή και ένας Αμερικανός στο Παρίσι. Αυτά λοιπόν έγιναν σαν σήμερα. Καλεσμένη στο στούντιο σήμερα η Κατερίνα Παπαγρηγορίου, είναι παθολόγος. Θα μιλήσουμε για αυτή την γρίπη, την πολύ γνωστή που είναι σε έξαρση αυτό το διάστημα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Ενώ στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας την Ευγενία Ουζουνίδου, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για τα της εκλογής της αλλά και για τις κινήσεις της κυβέρνησης. Δευτέρα σήμερα ξεκινάμε με πολλά δώρα σήμερα. Το πρώτο αφορά σε ένα τριήμερο ταξίδι. Αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα, παρακαλώ. Αφορά σε ένα τρίμερο ταξίδι, λοιπόν, όπως σας είπα, σε δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Δίστρατο στη Βασιλίτσα των Γρεβενών. Δηλώνεται συμμετοχή τηλεφωνώντας το 24610-39405, στέλνοντας εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook της εκπομπής. Είναι το Today στο Top και ένας τρίτος τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να στείλετε email στο Today στο Top @gmail.com. Στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, στα 150 από την κεντρική πίστα Ελίμια, βρίσκεται το σαλέ Δίστρατο. Διόροφο κτίριο και κατασκευασμένο από κορμούς φιλανδικού έλατου, δεσπόζει στο χώρο και προσφέρει καταπληκτική θέα του βουνού και των χιονοδρόμων. Αυτά λοιπόν από το σαλέ Δίστρατο. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το δώρο. Επίσης την Παρασκευή θα κάνουμε όμως και την κλήρωση για ένα δεύτερο δώρο. Σας συνηθίσαμε σε περιποίησεις για τις γυναίκες και έτσι θα συνεχίσουμε, μιας και η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι πολύ μακριά. Μπορείτε λοιπόν να κερδίσετε ένα μοναδικό σετ προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών. Μιλάμε για ένα body wash gel, μια κρέμα ποδιών με έλαια, ένα spa spray perfume με εθέρια έλαια για σεμνιού, ένα σαμπουάν 2-1, μία μάσκα μαλλιών, ένα spray για ξεμπέρδεμα μαλλιών Apricot & C. Αυτά λοιπόν μπορείτε να τα κερδίσετε, είναι προϊόντα της Avon, είναι προσφορά της ανεξάρτητης αντιπροσώπου της Avon, της Ειρήνης Καρακοντή. Δηλώνετε συμμετοχή είτε στο τηλέφωνο, είτε στο Facebook, είτε στο email. Την κλήρωση την κάνουμε την Παρασκευή και επίσης η Ειρήνη Καρακοντή και η ομάδα της προσφέρουν σε όλες τις κυρίες που θα πάρουν τηλέφωνο μια δωρεάν περιποίηση προσώπου με προϊόντα Avon, με τη μόνη προϋπόθεση να δηλώσουν συμμετοχή. Ετοιμαστείτε λοιπόν, να το Αγίου Βαλεντίνου, δύο εβδομαδούλες. Μπορείτε είτε να κερδίσετε τα προϊόντα δηλώνοντας συμμετοχή, είτε να κάνετε μια περιποίηση από την Ειρήνη, είτε από την Ειρήνη Καρακοντή, είτε από την ομάδα της. Αυτά λοιπόν με το διαγωνισμούς μας. Την Παρασκευή θα κάνουμε τις κληρώσεις και για τα δύο δώρα που σας ανέφερα. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ από τον χορό και την κοπή της Βασιλόπιτας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Και γυρίζουμε με σχόλια. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο οικογενειακό κέντρο Event Plaza ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Το παρόν έδωσαν βουλευτές της περιοχής και εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αστυνομικών.
Καλησπέρα σας. Σήμερα ακούμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και παράλληλα είναι και ο χορός της Ένωσής μας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης. Παράλληλα βραβεύσαμε και τα τέκνα των συναδέρφων που έχουν επιτύχει σε ΑΕΗ. Βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα σε μια εποχή που ο συνδικαλισμός αμφισβητείται ως θεσμός. Εμείς συνεχίζουμε με πνεύμα σύμπνοιας να προσπαθούμε για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέρφων μας. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, στις σύζυγους και στα παιδιά, στις οικογένειες των αστυνομικών. Ευχόμαστε να περάσουν όλοι καλά. Καλή χρονιά με υγεία και τον χρόνο όλοι εδώ. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ, εκτός από το ότι το επιθυμούμε, σε κάθε εκδήλωση των ενώσεων, κυρίως της Ένωσης Κοζάνης, που είναι πάντα πρωτοπόρος στους αγώνες της Ομοσπονδίας και στις διεκθέσεις, να είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ σε μια καμπή του πολιτικού συστήματος γενικότερα, αλλά και για μας μια ελπίδα που έχει δώσει αυτή η νέα κυβέρνηση για τις δικές μας διεκδικήσεις, για τα δικά μας ζητήματα. Καθορίσαμε τα θέματα και θέσαμε τις προτεραιότητες προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τα ταμεία μας που είναι σε κρεμότητα, όπως επίσης και η ικανοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Επίσης, η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, που χρόνια τώρα το υπόσχονται όλοι και δυστυχώς ποιούν την Nissan, είναι θέματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Ο κώδικας μεταθέσεων, η υλικοτεχνική υποδομή, η αναδιάρθρωση και αυτό που λέμε εμείς μεταρρύθμιση στην αστυνομία είναι τα θεσμικά ζητήματα που δεν χρειάζονται λεφτά για να γίνουν. Εκτός από τα οικονομικά, περιμένουμε και υλοποίηση και στα θεσμικά. Πρώτη προτεραιότητα η κυβέρνηση έθεσε τα οικονομικά. Περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις και δηλώνουμε παρόντες από εκεί και πέρα σε οτιδήποτε προκύψει. Τα θεσμικά είναι απέτησή μας άμεσα να υλοποιηθούν γιατί δεν κοστίζουν. Περιμένουμε, έχουμε ελπίδα πραγματικά να δούμε λύσεις στα προβλήματά μας για να ικανοποιηθεί το αίσθημα των αστυνομικών και να μπορέσει έτσι πραγματικά να παρέχει την ασφάλεια στους πολίτες. Να αναβαθμιστεί, να εξυγχρονιστεί και να επιτελέσει επιτέλους το έργο της που είναι η προστασία των πολιτών και όχι έτσι να ασκεί άλλα καθήκοντα όπως είναι με εντολές να χτυπά πολίτες. Και έτσι ακριβώς θα γίνει, με τη συνδρομή βέβαια τη δική σας, γιατί αυτά τα αποφασίζουμε και διατάσσουμε του καθεστώτος της συγκυβέρνησης που ζήσαμε 2,5 χρόνια, με το να κλείνουν, να νομοθετούν και να κλείνουν τις πόρτες σε όλους τους φορείς, θα τελειώσουν και όλα θα γίνονται με διαβούλευση και με συμφωνία όλων των μερών.
Σας εύχομαι καλή χρονιά, σας ευχαριστώ και πάλι. Αυτά λοιπόν από τη βουλευτή Κοζάνη Ραχίλη Μακρύ, η οποία παρέστη στην κοπή της Βασιλόπουλας και στο χώρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Παναγιώτη Πλιάτσιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν παρέστη μόνο εκεί, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, θα τα δούμε. Να πούμε ότι. Πριν πεις, να δούμε το διαγωνισμό, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Κερδίζετε λοιπόν δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές σαλέ Δίστρατο στη Βασιλίζα των Γορεβενών, τηλεφωνώντας το 24610-39405, στέλνοντας εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook της εκπομπής. Είναι το Today στο Top. Και ένας τρίτος τρόπος είναι να στείλετε μήνυμα email στο Today στο Top, papaki@gmail.com. Στέλνετε το όνομα και το τηλέφωνό σας. Αυτός είναι ο ένας διαγωνισμός. Την κλήρωση για αυτό το τρίμερο ταξίδι θα την κάνουμε την Παρασκευή. Επίσης, σήμερα ξεκινάμε ένα δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος επίσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή και αφορά σε ένα σετ προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών με προϊόντα της Avon. Είναι προσφορά της ανεξάρτητης αντιπροσώπου Ειρήνης Καρακοντή. Το σετ περιλαμβάνει ένα body wash gel, μία κρέμα ποδιών με έλαια, ένα spa spray perfume με θέρια έλαια για σεμιού, ένα σαμπουάν 2-1, μία μάσκα μαλλιών και ένα spray για ξεμπέρδεμα μαλλιών. Επίσης, η Ειρήνη Καρακοντή και η ομάδα της προσφέρουν σε όλες τις κυρίες που θα πάρουν τηλέφωνο δωρεάν μία περιποίηση προσώπου με προϊόντα της Avon, μόνο τηλεφωνώντας το τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας και απλά δηλώνοντας συμμετοχή. Εντελώς δωρεάν όλα αυτά που σας είπα. Κακός χώμος με τον καιρό, ε. Έχουμε ένα τροχαίο αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, εδώ και 20 λεπτά περίπου σημειώθηκε τροχαίο. Έξω από το στρατόπεδο του Δρεπάνου σχεδόν, δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση από την τροχέα. Επικοινωνήσαμε τώρα μόλις με τον διοικητή της, τον κύριο Διόγκαρο, ο οποίος μας είπε ότι μόλις ενημερώθηκε και αυτός και ψάχνει να βρει τι ακριβώς συνέβη. Πρώτες πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για τροχαίο με εμπλοκή 4 αυτοκινήτων, ένα εκ των οποίων φαίνεται να έχει υποστεί και σοβαρότητες ζημιές. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Έχουμε τραυματίες, δεν ξέρω όμως ποια είναι η κατάστασή τους. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μάθουμε, έτσι κάνουμε τηλεφωνήματα, αν ξέρει κάποιος περισσότερες λεπτομέρειες, 39-405, έτσι. Μάλιστα, ελπίζω μέσα να όλα, έτσι, να μην είναι και σοβαρά και να μην και τι να πρώτο πω, άνοιξαν οι ουρανοί, δηλαδή ακόμα δεν βγήκε και η κυβέρνηση, την κυβέρνηση αριστεράς, ας πούμε, χαριτολογώντας το λέγαμε αυτό χθες. Εντάξει, με τον Περιφερειάρχη και τον. Εδώ είναι το κακός χαμός. Το παρακάμπτω αυτό, το αντιπαρέρχομαι. Έγινε κακός χαμός και στη Θεσσαλονίκη σταγόνα, λιακάδα, ζέστη, τίποτα. Δεν ξέρω χθες, καθόλου. Σήμερα πάντως τίποτα. Καλά, και εδώ σήμερα ήταν χαλαρά, αλλά δύο ημέρες αυτό που έριξε. Όγκος δηλαδή, ήταν μεγάλο. Θα δούμε και εικόνες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε το ζήτημα με την Εγνατία, η οποία. Άνοιξε η Εγνατία. Αφού τώρα που πέρασε ήταν κλειστό ο δρόμο. Τι άνοιξε. Διέρχονται οχήματα κανονικά. Έβγαλε ανακοίνωση η Εγνατία. Εγώ πάντως που πήγα ήταν κλειστή. Α, ναι. Τώρα που γύρισα. Έβγαλε ανακοίνωση η Εγνατία, να σου πω ότι περίπου στις 2 και. Εγώ πάντως 3 η ώρα που πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο ήταν κανονικά. Η διέλευση γινόταν από την παρακαμπτήρια. Από την παρακαμπτήρια. Μπαίνανε Κοζάνη. Από την παλιά, τέλος πάντων, ναι. Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνου. Θα δούμε και την αναλυτική έτσι, για τα κατάσταση του οδικού δικτύου, γιατί έχουμε καταολισθήσεις και χιονοπτώσεις και καθυζήσεις σε συγκεκριμένα τμήματα. Υπάρχει κάπου εδώ νομίζω και το δελτίο. Μία και μισή ήταν η τελευταία ενημέρωση. Μία και μισή φαινόταν ότι η Εγνατία είναι κλειστή. Γύρω στις 2.30 όμως ξέδωσε επίσημη ανακοίνωση η Εγνατία Οδός. Σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, εγώ δεν ξέρω περισσότερα πάντως. Η Εγνατία Οδός λέει ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Τώρα... Λοιπόν, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω κατολίσεως, όπως είπαμε, στο 400 χιλιόμετρο έως το 44 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καστοριάς Ιωαννίνων, μέσω Νεστορίου δηλαδή. Η κυκλοφορία γίνεται κανονικά από παρακαμπτήρια εδώ, έτσι όπως και στην Κοζάνη. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω καθίζησης από το 11ο χιλιόμετρο στο 21ο της Εθνικής Οδού Καστοριάς Κρυσταλλοπηγής Φλόρινας. Επίσης, διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό. Είπαμε και αυτό για την Κοζάνη. Έχει αλυσίδες σε όλα τα ορεινά εκεί περιβόλη. Σαμαρίνα Βασιλίτσα, δεν θυμάμαι τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα, στα Γρεβενά. Μόνο με αλυσίδες δίνει. Μία και μισή το μεσημέρι, η τροχέα τουλάχιστον δίνει μόνο με αλυσίδες. Για τα Γρεβενά. Στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Φλόρινας, έτσι από το 14ο χιλιόμετρο έως το 28ο, επίσης με αντιολυστικές αλυσίδες. Εντάξει. Αυτά είναι λόγω καιρού. Εμείς είδαμε και ναι, είχαμε τις καθυζήσεις βεβαίως και τις κατολισθήσεις και σε συγκεκριμένα ορεινά τμήματα. Να πω εδώ ότι όντως αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στην Εγνατία Οδός στο ύψος της Νικόπολης. Λέει η Εγνατία Οδός.
8 πριν από. Εγώ πάντως 3 η ώρα που πέρασα από το σημείο. Δεν παίρνουμε στο όρθιο να σου πω. Τώρα λες να βιάστηκε η γυνατία εδώ. Τι συνέβη, τέλος πάντων. Να βλέπουμε εικόνες, να δούμε εικόνες από, την γυνατία. Είναι χθες το απόγευμα που πήγαμε εκεί και έτσι, είδαμε πραγματικά έτσι, πρωτόγνωρες εικόνες στην γυνατία εδώ. Λίμνη, μην μας δείχνουμε τα πλάνα, τα πλάνα να δούμε. Παρακάτω το stand-up του, παρακάτω. Εδώ γυρίζει το. Στο βλέπουμε και live, ωραία, να το. Εντάξει, τώρα εδώ μπορείς να πεις ότι είναι και λιμνοθάλασσα, η ωραία Νικόπολη, ας πούμε, έτσι. Μόνο τα ψάρια λείπουν. Κοίταξε, έχει σκεπάσει το στιθέο. Δηλαδή, υπολόγισε τώρα το νερό, μιλάμε για 60 πόντους τουλάχιστον, έτσι, εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν χρειάζεται. Και αυτή η εικόνα από χθες το πρωί, έτσι, να το πούμε αυτό. Επί τόπου χθες βρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέξει η Εγνατία. Και λίγο το δίκτυο αποχέτευσε εκεί, όβριον εντάτων, γιατί αυτό δημιούργησε το πρόβλημα. Βούλωσε, να το πούμε απλά, βούλωσε και μπλόκαρε η όλη η ιστορία με τα νερά και το νερό ξεχύθηκε στην Εγνατία Οδό. Πάντως η Εγνατία Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση που επέδειξαν κτλ. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, εκτός από αυτά που είχαμε Έχουμε και άλλες εικόνες. Τι εικόνες, από την Καρδίτσα. Όχι, μόνο από την Καρδίτσα, επειδή εντάξει, πρέπει να δούμε γιατί είναι εντυπωσιακές εικόνες. Να δούμε εικόνες από το δάσος της Μεσοποταμίας στην Καστοριά. Έτσι, το οποίο όχι απλά πλημμύρισε. Για όσους ξέρουν, το δάσος της Μεσοποταμίας. Έτσι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι από τις πιο όμορφες περιοχές. Βλέπετε εδώ εικόνες. Έτσι. Και να δούμε και το άλλο το βίντεο, το οποίο είναι ακόμα πιο έτσι, τέλος πάντων εντυπωσιακό. Κοίταξε ο δρόμος τώρα εδώ, έτσι. Αυτό τι είναι δρόμος. Δρόμος, αυτό είναι δρόμος. Ότι πού πας, ας πούμε, τώρα. Όχι, ότι πού πας από αυτό το δρόμο, λέει. Εκεί είναι κοντά στην Καστοριά, σκέψου τώρα, πόσο, 10 χιλιόμετρα από την Καστοριά. Όχι, λέει, δεν θες βάρκα για είναι τώρα, από το Σβούρα, έτσι, από το Σβούρα newsblogspot.com. Κοίταξε να δεις, βάρκα, κανονική. Εδώ και έτσι. Αυτό λέω. Πού σου οδηγεί αυτός ο δρόμος, θέλω να καταλάβω. Εκεί προς το δάσος είναι, προς την ποταμία. Την παραλία, λέει. Βγαίνεις μετά στην παραλία. Την παραλία, λίγο, τα ψάρια το μαγιό έχει μια χαρά. Με τις πάπιες και τους κύκνους. Να πω εδώ ότι η ώρα είναι 4 παρα 5 και ακόμη στην Καστοριά δεν έχουν νερό. Δεν έχουν νερό από το πρωί. Τα μεγαλύτερα τμήματα της Καστοριάς. Αυτή την ώρα γίνεται σύσκεψη, θα γίνει στο Δημαρχείο της Καστοριάς για να δουν τι θα γίνει. Σκέπτονται να δώσουν νερό, να σου πω, αλλά χωρίς να είναι για πόση. Δηλαδή να τους πούν, παιδιά. Για όλες τις άλλες χρήσεις. Γιατί στην Δεξαμενή και στην Κορομιλιά υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα που δημιούργησαν μεγάλα ζητήματα και το νερό αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσιμο. Μεγάλα τα παράπονα, όπως καταλαβαίνεις φυσικά, στην πόλη της Καστοριάς και στα κρύα χωριά δεν έχουν νερό. Θα έχουμε ενημέρωση τις επόμενες ώρες μέσα από τα δελτία ειδήσεων να δούμε αν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Πιο εντυπωσιακές είναι εικόνες στα Γρεβενά. Είναι ένα βίντεο από το Star FM των Γρεβενών. Ποτάμι. Κοίταξε τώρα, έτσι. Εντάξει, είναι και τα ποτάμια των Γρεβενών. Κοίταξε τι γίνεται, έτσι. Εδώ είναι ο Βενέτικος. Κοίτα τι γίνεται. Φυσικά έτσι. Ούτε να διανοηθεί. Δεν ξέρω τι προβλήματα δημιουργεί. Εντάξει, κοίταξε. Ούτε να διανοηθεί κανείς να πλησιάσει φυσικά έτσι, τα συγκεκριμένα ποτάμια. Αυτό μίξει ποταμών, Αλιάκμανο και Βενέτικο. Και λίγο πιο κάτω κιόλα, αν δει πραγματικά εικόνες, ακόμη πιο κάτω, κοίταξε να δει. Να δει ορμητικού χυμάρου. Έχουν πλημμυρίσει πολλά χωράφια επίση, πρέπει να σου πω έτσι. Και ειδικά στο Βόλιο. Κοίταξε εικόνα. Εδώ κοίταξε. Έχει πάει στο φαράγγι τη πορτίτσα. Όχι. Στο σπήλαιο, εκεί. Okay. Πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω. Έτσι. Εκεί να δει, που είναι μια εικόνα έτσι λίγο από, το, από τον Άρχοντα των Δαχτυλίδιων, τέλος πάντων. Έτσι, μια, ίσως κόλλησε, το πιο όμορφο. Εγώ το κόλλησα. Και ας δούμε και εικόνες από τον ποταμό Σακούλευα, όπως μας τον είπαν από τον Κοντρόλ. Σακούλευα ή Σακούλευα. Είναι μέσα στη Φλόρινα. Κοίταξε, λίγο ακόμη και θα πλημμυρίσει και πολύ δηλαδή. Έτσι. Εντάξει, για όσους ξέρουν, συνήθως η στάθμη είναι, τι να σου πω τώρα, τουλάχιστον 3-4 μέτρα πιο χαμηλή από αυτή που βλέπεις, έτσι. Τουλάχιστον. Εντάξει, οπότε σκέψου ότι έχει φτάσει, ας πούμε, το ποτάμι σχεδόν πάνω. Εντάξει, ευτυχώς σταμάτησε η βροχή, γιατί βλέπω να πλημμύριζε και η Φλόρινα, συνέχιζε λίγο ακόμη. Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια. Α, θυμάσαι ευτυχώς. Που ήταν η στάθμη στα Θεοφάνεια, αν θυμάσαι. Ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Να, κάποια. Δεν είναι. Πάπια. Τώρα το που θα σε γελάσω τώρα, πάπια χίνα. Χίνα, πάπια. Δεν το έχω τόσο με το ζωικό βασίλειο. Με τα πτηνά τουλάχιστον έτσι. Κακός. Κοίταξε τι γίνεται εδώ. Ποταμός Σακουλεύας, έτσι από τον Νέα Φλόρινα. Αυτή είναι η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε και στην Καρδίτσα πλημμύρες. Χθες. Εντάξει, τα είδαμε στο δελτίο νομίζω. Τα είδαμε και χθες στα δελτία. Να τις. Βλέπεις. Δεν μπαίνουν μέσα. Α, τι να μπουν με αυτό το νερό. Κάτι ξέρουν.
Έτσι. Αυτά στη Δυτική Μακεδονία. Εγώ βιάστηκα πριν να πω. Είναι βεβαίω των φαινομένων. Έτσι. Ναι, ευτυχώ. Εγώ βιάστηκα πριν να πω για του χορού και τι πίτε που είχαμε το Σαββατοκύριακο. 19 τον αριθμό, καλά τα λέω. 19 σκέψου αυτά που πήγαμε. Αυτά που κάναμε εμεί. Σκέψου τώρα 5-6-7 που δεν πήγαμε. Σκέψου και Πτολεμαίδα. Σκέψου και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βάλει καμιά 45 αριά. Το κουπί την πίτα. Τι σε ημπέκικα χορέψανε. Τι η πολιτική έτσι τώρα δεν λέει. Τι τσιφτετέλια χορέψανε. Τι για το ποιο θα, άμα θα πάρει στη Βουλή οι βουλευτές και πώς θα γυρίσουν πίσω. Είπανε. Να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Να δούμε καταρχήν το ζεμπέκικο που έκανε το γύρο της χώρας. Έτσι, το βίντεο είναι από το Ματιέ στα Σπορ. Ο Γιώργος Κατσίκας. Από το Ματιέ στα Σπορ είναι το βίντεο. Δεν ξέρω. Εμείς από το Ματιέ στα Σπορ το πήρα. Τώρα δεν ξέρω. Έτσι. Να δούμε το ζεμπέκικο. Το ζεμπέκικο της Ραχίλ Μακρύ. Κυρίες Μακρύ. Αυτή την πρικυπέσα πάνω στην έχουν κακοποιήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έτσι. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Δεν εννοώ την κυρία Μακρύ, αλλά ούτε την έχουν κακοποιήσει. Ναι, όχι, ούτε τραγουδιστή, αλλά εντάξει, ένα τραγούδι που... Ένας πολύ γνωστός το τραγουδάει, εκτός από αυτό που το τραγουδάει... Εντάξει, τώρα ο Καράς τώρα... Δεν σ' άρεσε. Ο Καράς, μου λατρεύω Καρά. Δεν σ' αρέσει. Σε παρακαλώ τώρα, θα μαλώσουμε μεσημεριάτικο και για τον Καρά. Δεν λατρεύεις Καρά, δεν αγαπάς Καρά. Ναι, μ' αρέσει και όπως λέει την πρικυπέσα όμως. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή μεσημεριάτικο. Εντάξει, είναι ένα τραγούδι ιστορικό του Μάλαμα, το οποίο μόνο για ζεμπεκιά δεν ήταν. Έτσι. Τώρα τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μαλώνουμε κάθε μέρα, μη μαλώσουμε και σήμερα. Αυτοί που χορεύουν ζεμπέκικο δεν χορεύουν ποτέ την πρικυπέσα. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Ναι και βλέπουμε, γιατί, κακός, ναι και βλέπουμε τη Ραχίλ Μακρύ. Ναι, δεύτερο σχόλιο. Καλώς έκανε, καλώς κάνει και η πολιτική. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να χορεύει. Πριγκιπέσα θέλει, ρε φίλε, πριγκιπέσα, δεν κατάλαβα. Περιορέξεις, κολοκυθόπιτα. Τι θέλεις να χορεύει, είμαι το Αϊτού, πώς το λέει. Είμαι το Αϊτού, ο γιος, όχι, πώς το λένε, καλά το λέω. Καλέ, και έχω μείνει μονάχος. Ναι, αυτό το χορεύει ένας, ναι, γι' αυτό λέω, ένας γνωστός μου. Με τον Μπουργιά ο γιος λέει αυτό. Όχι ρε, πώς το λένε αυτό που λέει. Ο Αϊτός πεθαίνει στον αέρα. Όχι, 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 όχι. Βρέχει ποτιά στη στράτα μου, το τελευταίο βράδυ μου. Κάτι μημάνα λέει και, πώς το λένε. Εγώ δεν ζω να τις τόσο με τις γερακίνες γιος. Είμαι τις γερακίνες. Αυτό ήθελα να πω, αλλά... Με στη χρόνια είναι το αγαπημένο μου αυτό. Αλίμονο. Ας και εσύ το χορεύεις αυτό, όλοι οι άντρες το χορεύει, το έχει τη σταμπάρει. Αυτό και το μερτικό μου τη χαρά είναι τα αγαπημένα. Εσύ τώρα αυτά είναι καλύτερα, πούμε, το από την πρικυπέσα που χόρευσε η Ραχίλ Μακρύ. Να σας βάλω σε σύγκριση. Σε μία μέρα θα κάνουμε, θα σας τραβήξουμε ένα βίντεο μισό Ραχίλ Μακρύ, μισό Παναγιώτης Πιάτσιος. Να, δεν να πούμε θέμα σύγκριση. Ναι, λοιπόν, δεν σας άρεσε η σύγκριση. Καλά. Να πω ότι η κυρία Μακρύ, στο βίντεο που είδαμε στους αστυνομικούς, λίγο αμήχανα γιατί το ξεκίνησε και μετά κατάλαβα ότι σου λέω ότι αστυνομικοί είναι οι άνθρωποι. Εσύ γιατί, ναι. Όχι, ξεκίνησε να λέω ότι ο ρόλος της αστυνομίας πλέον θα αλλάξει. Ναι, αλλά και μετά το... κατάλαβε ότι. Ναι, στην αρχή καλά το πήγε. Στο τέλος το χάλασε τελείως. Στο τέλος το χάλασε. Στην αρχή μια χαρά το πήγε. Θέλω να σου πω, κατάλαβε. Άλλο πράγμα, δεν μιλάω από της ουσίας. Κατάλαβε ότι μιλούσε αστυνομικούς. Και αν το συνέχιζε, θα ήταν σαν να του λέει: παιδιά, μέχρι τώρα υπερβάλλατε και δεν κάνετε καλά τη δουλειά και τώρα τι κάνετε καλά. Κάπου το κατάλαβε, δηλαδή στην έκφρασή τη φάνηκε αυτό. Διάβαζα σήμερα στο Κοζάν ότι είπε η κυρία Μακρύ ότι λέει στη λέσχη αξιωματικών στην κοπή του πίτα στον Απόστρα, τον είπε ότι λέει: θα κάνω τα πάντα για να ξαναγυρίσουμε, λέει, στο πρώτο σώμα στρατού. Ναι. Μια υπόσχεση τέλος πάντων. Είπε η κυρία Μακρύ ότι θα κάνουμε τα πάντα, λέει, θα κάνω προσωπικά, είπε, τα πάντα για να επανέλθει το πρώτο σώμα στρατού στην Κοζάνη.
Από τη μία να οι αστυνομικοί ναι, να αλλάξουν ας πούμε, ρόλο και με απ' την άλλη να έρθει το σώμα στρατού. Δηλαδή τώρα ότι το, αυτά συμπίπτουν κάπου. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, κύριε Μακρύ. Εντάξει, κύριε Μακρύ, είπε μετά από την τζιμπικιά που είδαμε στον χώρο του Μακεδονικού, να το πούμε αυτό. Πήγε σε άλλο χώρο. Πήγε μια βόλτα στα μπαράκια της πόλης. Στον Τεζαβού, εγώ την είδα, ας πούμε, έτσι να. Να χορεύει και τσίφτε τέλεια και μπράβο, καλά έκανε. Το διασκεδάζει, τα επινίκια τέλος πάντων. Πάλο πες μας το καλό. Στη συνέχεια δεν θα. Κοίταξε, δεσμεύομαι. Off the record, έχω υποσχεθεί. Να αλλά μην μας πεις πώς έγινε, και τι. Και σε άλλο τι έγινε. Πολύ γνωστό της πόλης μαγαζί, μετά στη συνέχεια είχαμε κάποια εφτράπλα. Με την κυρία Μακρύ εκεί κάπου. Δεσμεύτηκες να μην πεις τι εφτράπλα είχαμε. Ναι, κάπου εκεί έκανε ένα unfair. Κυρία Μακρύ, δεσμεύομαι να μην πω τίποτα. Το θέμα να μην χρησιμοποιούμε την ιδιότητά μας. Σωστό. Και το κλείνουμε εδώ γιατί όχι, δεν λέμε παραπάνω, εντάξει. Πολύ σωστό αυτό που είπες. Αυτή είναι η όλησία. Επίσης, στους χορούς, πήγαινε, όπως είπαμε, πολύ πολιτική. Στο χορό των Βοϊωτών βρέθηκε και ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος του Βοϊού, ο οποίος εκεί έλεγε, είπε ό,τι είπε και σε κάποια φάση στην κορύφωση της ομιλίας του είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θες να το ακούσουμε? Το δούμε, για γιατί είναι κορυφαίο. Ότι εδώ αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά του Βουΐου. Είμαστε εδώ και θα είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πάντα εδώ. Απευθύνουμε τώρα στους διάφορους βουλευτάς, κυρία Μακρύ, κυρία Κασαπίδη, κυρία Ζουνίδου, κύριο Κάτανα και όσοι άλλοι περιβρίσκονται εδώ, να ξέρετε ότι δεν θα περάσετε καλά μαζί μου. Μου λένε ότι είμαι καλός, αλλά να ξέρετε θα βρίσκομαι δίπλα σας κάτω στην Αθήνα, δεν θα σας αφήσω σε καλό καλή. Εσείς θα φύγετε από το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Εύχομαι πραγματικά σε εσάς κύριε Πρόεδρε και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο Υγεία να ευχαριστήσω και όλους τους παρισταμένους εδώ. Δεν ξέρω ποια ορχήστρα είχαν στους Βοϊάτες, δεν θυμάμαι, αλλά εξαιρετική. Ή θα μας βρείτε απέναντί σας στο κοινοβούλιο, αυτό σχολιάζουμε και όχι την ορχήστρα. Δήμαρχε, είσαι γίγαντας, τελείωσε. Μα ακούτε λένε ότι είμαι καλός, αλλά θα με βρείτε απέναντί σας. Και είναι από τους πιο συμπαθητικούς ανθρώπους στην πολιτική ο κ. Λαμπρόπουλος, έτσι. Είναι συμπαθής. Παρά τις, εντάξει, κατά καιρούς διαφωνίες μας, είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής ο κύριος Λαμπρόπουλος. Να σου πω κάτι. Λίγο πιο χαμηλούς τόνους λίγο. Αυτό λέω εγώ. Είναι συμπαθής. Όχι, άλλο λέω εγώ τώρα. Γιατί λίγο ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δήμαρχε γερά εκεί. Μην αφήνει ειδικά. Δηλαδή Ραχίλ Μακρύ, Δημητριάδη, Ουζουνίδου και Κάτανα εκεί απέναντι. Εκεί κυβερνητική. Έτσι. Δείξ' τους. Τρίξ' τα δόντια. Είδες και ρεκόρ που πήρε. Από κάτω χαμό. Τώρα πείτε στο κάνει. Η πόρτα καλά είναι κλειστή. Δήμαρχε γερά με τζαμπουκά. Θα είναι του χρόνου αυτό θα είναι το σύνθημα. Να πάμε και σε άλλο δήμαρχο. Σε άλλο δήμαρχο, στον δήμαρχο Σερβίων Βελβεντού, τον κύριο Κοσματόπουλο, ο οποίο φωτογραφήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρο στη Θεσσαλονίκη. Στη θύρα 4. Ζήσει πήγε στη θύρα 4. Ορίστε, τα παιδιά. Ζήσει ντροπή, δεν είναι στη θύρα 4 ο δήμαρχο με τον Ιβάν. Είναι με τον κύριο Κουκάλη, καλά δεν βλέπω, τον σύμβουλο, εντεταλμένο σύμβουλο αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Σερβίου Βελβεντού. Λάς πω τώρα εκεί υποτίθεται ότι κανένα συνάντηση ας πούμε τώρα ή... Συζητήθηκαν λέει το δελτίο τύπου, κάτσε να σου πω τώρα, θέματα λέει που φωνούν την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλειών από την πλευρά του κύριου Σαββίδη στην περιοχή του Δήμου Σερβίου Βελβεντού. Κάτι που έχει πει ο κύριος Κοσματόπουλος για τον Ιβάν Σαββίδη. Στα Σέρβια. Αμέ. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω ερώτηση Κρίστος. Η συνάντηση είναι πριν από το μάτς με τον Πανετολικό ή μετά? Να μας απαντήσει ο κύριος Πιτσιάβας, ο οποίος συνηθίζει να ψιθυρίζει στο ακουστικό της κυρίας Χατζηγεωργίου. Ντροπή σου και έσχος. Αυτά τα πράγματα να μην τα λες. Όχι, γιατί ο κύριος Πιτσιάβας την Παρασκευή ψιθυρίζει κάτι για το κύπελο. Σήμερα δεν τον ακούω να λέει κάτι. Ντροπή σου και έσχος. Μην πιάνει τον μπαμπ στο στόμα, θα τσακωθούμε τώρα. Ένα-δύο. Θα σε διώξω μπροστά. Για τον Πανετολικό. Θα σε απελάσω. Ζήσει. Όχι, μπες τώρα μέσα και πες. Ευχαριστώ, συμφωνώ. Γιατί θέλω να ρωτήσω, αν η συνάντηση ήταν πριν το μάτσα, αλλά είναι μαύρη γάτα ο δήμαρχος Σερβίου Βελβεντού. Μην πάει να βλέπει τον Ιβάν Σαββίδη πριν τα μάτσα. Τον κατέβησε. Γι' αυτό. Δήμαρχε, να σου βγείτε κανένα παρατσούκι. Όχι, δήμαρχε, όχι. Εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίου Βελβεντού, by the way, που λένε και στο χωριό μου. Όπα. Κάνει έχετε κολλήματα τη συμπολίτευση. Δηλαδή, τι κολλήματα. Συζητούσαν προχθές κάτι για τα μέσα.
Ναι, και. Και τη συνεργασία και ήταν ένα-δύο που είχαν κάποια κολλήματα. Τι πρόβλημα έχουν, να μας το πούνε. Διάφορα, να το, μέσα, ό,τι πρόβλημα ναι. έχετε εδώ, να μας το πείτε. Ναι, επειδή όταν γράφουμε κάποιοι δημοσιογράφοι κάποια πράγματα που έγιναν, κάποιοι μετά σου λέει: όχι, ευκαιρία είναι να εκδικηθούμε και να μην συμπεριλάβουμε αυτά τα μέσα στη συνεργασία του. Εμείς πάντως γιατρό βρήκαμε. Δεν ξέρω. Έτσι. Να τα λέμε. Πάντως, αν φύγει ο Άγγελος Αναστασιάδης από τον ΠΑΟΚ, ζήσει καλή ιδέα. Coach. Τα κάνει άλλο και συμφέρει. Ποιο? Δήμαρχος Ευρύου Βελβεντού, Αθανάσιος Κοσματόπουλος. Να τον πάρετε για coach στον ΠΑΟΚ. Όχι, με τον Άγγελο, κάνω δίσκο. Έτσι. Τώρα στην είπε στα αυτή μου, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που σου είπε. Καλά, καλά. Τέλος πάντων. Στους τρεις βαθμούς η διαφορά. Εκεί που ήμασταν με το κέντρο. Δεν ασχολούμαστε με μικρές ομάδες, λέμε. Μην πετάγεσαι. Εγώ έχουμε σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για την επιστολή Κουκουλόπουλου. Α, ναι, μίλησε λέμε, ο αυτό, ναι. το θυμήθηκες. Μα για πες. Κύριος Κουλόπουλος στην πρώτη του έτσι, ανοιχτή επιστολή, μια εβδομάδα μετά. Ο οποίο είπε, ναι, για πες. Έκανε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο ουσιαστικά χαρακτηρίζει ως υπεύθυνο για την εκλογική, για το εκλογικό αποτέλεσμα, το δυσμενές αυτό εκλογικό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος βεβαίως χρησιμοποιεί και προσωπικούς τόνους, αναμενόμενος. Είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα, θα έλεγα εγώ, επιστολή του. Έχει ένα απόσπασμα εκεί συγκεκριμένο. Να διαβάσουμε απλά το λοιπόν. Απόσπασμα που αναφέρεται. Έχω βάλει το απόσπασμα που αναφέρεται στο προσωπικό του έτσι, ζήτημα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος αναφέρει ότι η πορεία μου και η σχέση μας τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε σήμερα να μπορούμε να συζητάμε με ευθύτητα και χωρίς περιττές υποκρισίες, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και όχι ιστερικές κραυγές, με ζητούμενο πάντα τη σύνθεση και ποτέ τη διαίρεση. Κάπου λέει ένα πολύ ωραίο το πείμα. Οι ιδέες κυβερνούν τον κόσμο, άσε με να το διαβάσω, παιδί μου. Και οι ιδέες μου δεν έχουν ναι, οι ιδέες μου όσο δεν έχουν ρητίδες, έχουν τη δύναμη και συνεχίζω. Έτσι έδωσε αυτή την εκλογική μάχη κτλ. Και λέει ότι εγώ κατάφερα να πείσω αρκετού. Α, ξέρω καλά ότι δεν κατάφερα να πείσω αρκετού και αυτό φαίνεται στο αποτέλεσμα. Αυτογνωσία και αυτοκριτική εδώ. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον μετεκλογικό μήνυμα. Δεν αναφέρομαι στους ελάχιστους που επί πέντε χρόνια χειδεολογούν εις βάρος μου και σε πείσμα της πραγματικότητας που τους διαψεύδει διαρκώς. Αυτούς τους περιφρονώ και τους ξέρω με τα μικρά τους ονόματα. 5-10 είναι όλοι. Καλά, 5-10 δεν είναι, αλλά. Εντάξει, που έχουν και τα site και βλέπουν τα σχόλια, δεν είναι 5-10, είναι περισσότεροι. Αλλά τέλος πάντων, ένα δίκιο το έχει. Να σου πω εδώ ένα σχόλιο καλό του στο Facebook κάτω από το σοβαρότατο ανθρώπου, ο οποίος δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία. Σε ποια κατηγορία? Δεν έχει την κατηγορία των ανθρώπων που όντως χειδολογούν. Μην τα λες, γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Και είδαμε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Να θυμηθώ την δίθεν ιστορία που κάποιοι και κάποιες κυρίες πολιτικών της περιοχής αναπαρήγαγαν με, τη δίθεν, με το δίθεν αραβόνα του Ιού Κουλόπουλου και της κόρης Βενιζέλου. Έτσι. Που κυκλοφόρησε σε όλη την πόλη. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος δέχτηκε μια επίθεση σε τέτοιο προσωπικό βαθμό, με αυτό και με το δίθεν διαμέρισμα στο Μαχάταν, τα οποία τα απάντησε ο ίδιος εδώ. Έχει μιλήσει ο ίδιος για αυτά στην εκπομπή μια εβδομάδα, ένα Σάββατο και έδωσε τις απαντήσεις. Επί δύο χρόνια σέρνονταν αυτή η φήμη και την αναπαρήγαν κάποιοι άνθρωποι, και λυπάμαι που θα το πω και για μια ακόμη φορά, ακόμη και αυτοδιοικητικοί του τόπου και που κατήχαν θέσεις, έτσι. Όχι απλά δηλαδή πολίτες τέλος πάντων. Σκέψου τώρα κυρίες συγκεκριμένες της περιοχής, κυρίες κυρίων, που αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες ελεηνές φήμες, έτσι, που αποδείχθηκαν φυσικά μεγαλόστομες μπαρούφες. Να σου πω τώρα και ένα σχόλιο κάτω από το Facebook, που είναι πολύ όμορφο αυτό, του Πάρη Κουκουλόπουλου. Οι ιδέες κυβερνούν τον κόσμο και όσο οι ιδέες μου δεν έχουν ρητίδες, έχω τη δύναμη και συνεχίζω. Γράφει λοιπόν ο καλός φίλος, ένα σοβαρό παιδί, ένα σχόλιο έτσι σατυρικό. Εμείς δεν χάσαμε βουλευτή, ποιητή χάσαμε. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, που εντάξει, το χιούμορ νομίζω ότι το δέχεται ο κ. Κουκουλόπουλος. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Να πω ότι το τροχαίο έχει δύο τραυματίες στο δρέπανο, έτσι, όπως με ενημερώνουν τώρα. Λίγο έξω από την πόλη της Κοζάνης έγινε. Έχει δύο τραυματίες, μάλλον ελαφρά και ευτυχώς να είναι ελαφρά οι άνθρωποι. Έτσι. Να το πούμε αυτό. Συνδόθηκε λίγο μετά τις 3. Δεν συμφωνώ με αυτά τα μηνύματα πάντως. Αυτά που παίρνω στο κινητό μου, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, και μιας και αναφερόμαστε στον κύριο Κουκουλόπουλο και άλλοι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη φορά, γράφουν τώρα στο Facebook κάτι πράγματα, δηλαδή. Και βουλευτής υποψήφιος να μην είσαι και πολιτευτής να μην είσαι, γιατί έχει υπάρξει εν λόγω ο κύριος και δημοτικοσύμβουλος. Εντάξει, τώρα αυτά δεν τα γράφει στο Facebook. Δεν αποκαλεί τον Υπουργό Οικονομικών, να το πω. Δεν το λες παπάρα τον Υπουργό Οικονομικών, δηλαδή. Έβαλε και τα σαβλικά, τέλος πάντων και τα. Εντάξει, τώρα. Έτσι. Πρόκειται για τον Γιώργο τον Παλίδη. Βαρουφάκι, τζάμπα μάγκα είσαι ή μήπως κανονικός παπάρας. Εντάξει τώρα.
Τι να σχολιάσει κανείς. Τι να σχολιάσει κανείς. Έχουν ξεσαλώσει κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Τι να σχολιάσει κανείς. Έχουν ξεσαλώσει. Αυτό δίνει. Εντάξει, αφήνει και στίγμα. Απίστευτα τα σχόλια στο Ιντερνετ, έτσι. Εντάξει, σε βάρο κύριο το καλύτερο. Ο καθένας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Όταν γράφει κάτι στο Facebook ή στο Twitter, αναλαμβάνει και το βάρος των όσων γράφει πλέον. Τα έχουμε δει και με υποψηφίους και υποψήφιες που λένε και προσπαθούν να εξηγήσουν όσα λένε. Και δεν είναι ότι τα λες. Αυτό σου λέω και υποψήφιος βουλευτής να μην είσαι, ούτε υποψήφιος, ούτε καν βουλευτής, οτιδήποτε κι αν είσαι. Και πολύ απλώς να είσαι. Το γράφεις τώρα αυτό. Το συζητάμε τώρα. Έτσι. Τι να σχολιάσει κανείς γι' αυτό, έτσι. Και μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Βαρουφάκη, σχολιάστηκε πάρα πολύ ο τρόπος που χαιρετήθηκε με τον κύριο Ντάισεμπλουμ, ο τρόπος που έφυγε με το χέρι στην τσέπη. Μπορούμε να δούμε την εικόνα. Ο οποίος λέει κύριος. Τι? Το χέρι στην τσέπη. Ναι, οι ψυχολόγοι, γιατί πολλοί είπανε, παιδί μου, ότι είναι αλαζόνας, ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού κτλ. Οι ψυχολόγοι λένε και οι ειδικοί στη γλώσσα του σώματος ότι αυτή η στάση είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης και αμηχανίας. Ότι λέει αισθάνεται άβολα και ότι ίσως και όχι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του. Αυτό δεν μας βοηθάει βέβαια εμάς σαν χώρα, αλλά τέλος πάντων. Ότι αισθάνεται λέει νευρικός, ναι, ενστικτοδός κρύβει τα χέρια του. Και λέει ότι οι ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις απαγορεύουν στους πελάτες τους και κυρίως στους πολιτικούς να βάζουν τα χέρια στις τσέπες. Ίσως γι' αυτό δεν το έχουμε μάθει. Εδώ είναι με τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτο. Πρέπει να σου πω ότι εδώ περιμένουν, εδώ περιμένουν τον Ντάισεμπλουμ, νομίζω. Και υπάρχει ένα βίντεο που ο κύριος Βαρουφάκης κάνει κάτι που με εντυπωσίασε. Χαιρετάει τον Ντάισεμπλουμ και δεν του συστήνει του συναδέλφου του υπουργού. Οι οποίοι μένουν πακάγγελο και φεύγει. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουν πολύ. Πάντως δεν ξέρω τι λένε οι ψυχολόγοι, αλλά άλλη εικόνα εκπέμπει ο κύριος Βαρουφάκης. Έτσι, ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Εδώ είναι τα κοζανίτικα. Ωε γκουγκούνα, λούρα. Υπάρχει και ένα άλλο από το κοζάνι μέμες στο Facebook που είναι ακόμη πιο ωραίο, που το λέει Big Side, ου Big Side, δεν ξέρει Big Side. Είναι κοζανίτικα και δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει ακριβώς. Εγώ θα σου πω τώρα το άλλο, ότι θα θεσπίσουμε 30 Ιανουαρίου νέα αργία. Το ξέρεις γιατί. Ναι, του wow. Όχι. Yeah. Γιατί λέει το 2015, θα λέμε ας πούμε, αργότερα, ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε το όχι με το χέρι στην τσέπη. Το όχι με το χέρι στην τσέπη. Γιατί άκουσα και το άλλο. Είναι η πέτος του όχι και η πέτος του wow. Ο Βαρουφάκης λέει θα σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Δεν λέει. Δεν με μπερδεύεις, ρε παιδί μου. Λέει θα σας μιλήσω με το χέρι στην τσέπη και όχι με το χέρι στην καρδιά. Κάτσε να βάλω τα χέρια στην τσέπη λίγο. Έχει ένα πολύ ωραίο λόγο, τον μπορώ να το πω, είναι μεσημέρι τώρα, συγγνώμη. Να το πω εγώ. Βγάλε το χέρι από την τσέπη, ρε Βαρουφάκης, και ο άλλος είπε, δεν μπορώ τώρα... Το χαλού. Ναι. Στο Twitter θα σου το βγάλει, λέει ο Βαρουφάκης, και είναι έκπληξη μέσα από την τσέπη. Μάλιστα. Twitter ατάκες θα αναδιφόρες. Έχει κάτι χοντράδες, μωρέ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Να πω εγώ. Ναι. Να πω με μπιπ. Μπορείς να το πας αυτό από το Spicy Kingy. Ότι βγάζει λέει, ο Γιάννης το χέρι στην τσέπη, ναι, στο Παρίσι και ξεπουλάνε πράγματα από εκεί τέλος πάντων. Τι να το πούμε, ναι. Μου έλεγε πάντως μια φίλη που ήρθε προχθές. Ο Βαρουφάκης, γιατί το χαιρετάει με το να χαιρετάει άλλο το έχει στην τσέπη, συμβολικό. Μου έλεγε μια φίλη που ήρθε προχθές από τα Γιάννενα ότι όλες οι συναδέλφες έχουν πάθει πλάκα με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ο οποίος Βαρουφάκης, διάβασα, είναι 54-56. Ο πατέρας του είναι... Καλά, το τι... Να σου πω κάτι. Ας πούμε, σήμερα κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του, μικρούς, μπέμπης και γυμνός. Δεν την έβαλα, τώρα εντάξει, είπαμε, το έχουμε ξεφτυλίσει κάποια, δηλαδή, κάποια μέσα, έτσι. Εντάξει, επίσης ο πατέρας του είναι 89 ετών και ήταν πρόεδρος της Χαλιβουργικής, έτσι, κατάγεται από μια οικογένεια, έτσι, εύπορη. Και καθηγητής, νομίζω, στο Πανεπιστήμιο και ο πατέρας του. Επίσης, πρέπει να σου πω για τον Γιάννη Βαρουφάκη ότι θα δεις στον Γκάλοπ. Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει σε γκάλοπ, θα το δεις αργότερα, ελπίζω να προλάβουμε να το κάνουμε, να το παίξουμε. Τέτοια αποδοχή, δηλαδή ρώτησα 10 ανθρώπους και 10 μου είπανε εξαιρετικός, φοβερός, καταπληκτικός. Ορίστε. Αυτό... αυτό μετράει. Αυτό κάτι λέει, έτσι, ναι. Στην Ισπανία έχεις πάει. Όχι. Κακώς. Θα βγουν υποδέμος και μετά. Άντε να, κοντεύει η ώρα. Στην Ισπανία, λέει, οι φωτογράφοι Μπέα Κρέσπο και Ανδρέα Πορτόλες, αν μπορούμε να βλέπουμε και τη φωτογραφία, δημιούργησαν λέει τη σειρά Brand City, με την οποία δημιουργούν, βλέπουμε εδώ και τις εικόνες. Είναι πολύ ωραία. Κάνουν χαρακτηριστικά μνημεία του κόσμου και τα και κτίρια πολύ μεγάλων πόλεων, τα κάνουν φαγητό. Εδώ είναι το γιαούρτι. Κρουασάν, γιαούρτι. Ναι, η γιαούρτι είναι Παρθενό. Ο Παρθενός είναι με το γιαούρτι. Ελληνικό γιαούρτι, σήμα καταθέτουν το γιαούρτι που σαρώνει σε όλες τις αγορές του κόσμου. Έτσι. Εδώ τι είναι. Τέτοιο. Βαρκελόνη εδώ, όχι, τι είναι.
Σίδνεϊ, τι είναι. Με Φοίνικες, Βαρκελόνη, δεν ξέρω. Με Φοίνικες, ναι. Τι είναι, Ντουμπάι είναι, τι είναι. Βαρκελόνη είναι, δεν ξέρω. Όχι το γλυκό, και προσπαθώ να δω το κάτω τι είναι. Δεν ξέρω τι λέει το κείμενο. Αν έχει κάτι. Άμα μα βγάλει το σπαράκι ο Χρήστος και λέει κάτι, δεν ξέρω. Το κουρασάν πάντως, το κουρασάν είναι Γαλλία. Όχι, δεν λέει κάτι. Όχι. Τι είναι αυτό όμως. Δεν ξέρω. Δείτε με την επόμενη, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Έξι έχει να τα δούμε, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό τι είναι τώρα, κουρασάν. Όχι, δεν κουρασάν. Αυτό δεν λέει κουρασάν. Κουρασάν βουτύρου είναι. Α, όχι κουρασάν το άλλο το κλασικό. Και ποια χώρα είναι. Δεν ξέρω. Έχει και άλλο κουρασάν, νομίζω το κλασικό. Λισαβόνα. Λισαβόνα, είναι κάτι πορτογαλέζικο τότε, εσύ. Δεν έκανε. Λισαβόνα, ορίστε, αφού τα λες. Να τα. Να τα. Εντάξει, το κουρασάν είναι το γαλλικό. Το καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε. Αν είχε την Κοζάνη, τι θα είχε. Κυχή. Εννοείται, τι θα είχε. Για πράκι. Κυχή. Για πράκι. Έτσι. Από ωραία, κάτω ωραία, θα πατούσε το γιαπράκι το κυχί. Ορίστε, από κάτω το γιαπράκι, από πάνω το κυχί. Κυχί, γιαπράκι ή σαλιάρι. Που είναι τώρα μα βάζει δύσκολο μεσημεριάτικο, είναι και 4 και 20 και δεν έχω φάει και πριν. Λοιπόν, ωραία. Αυτό ορίστε, σαν φραπέ είναι, ναι. Αυτό τι είναι, κανονικά φραπέ από την. Άρι σκόφι. Ναι, Άρι σκόφι, Ιρλανδικό καφέ. Όντω στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει και ένα φραπέ. Αν και τώρα νομίζω ελάχιστο πίνει φραπέ. Ο Χρήστο και μερικοί άλλοι. Οι υπόλοιποι. Φρέντο, εσπρέσο, καπουτσίνο και ελληνικό. Αυτά τώρα που μου έφερες, μου τα έφερες επειδή δεν προλάβαινα. Γιατί να βάλεις, να διαβάσουμε το τελευταίο μόνο. Που είναι βιντεάκι και επειδή έχει περάσει ώρα να διαβάσουμε το τελευταίο. Α, θες να περάσουμε το δελφίνι. Ευχαριστώ. Να το περάσουμε το δελφίνι, εντάξει. Θα το ξαναφέρεις. Το δελφίνι, εντάξει, θα το κρατήσουμε για αύριο. Α, το τελευταίο είναι πολύ ωραίο. Και είναι ελληνικό. Κύπριος βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δεις στο βίντεο. Να παίξεις το βίντεο με την πρόταση γάμου και βίντεο, να μιλάει να τάσσε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πώς έκανε πρόταση γάμου ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας λοιπόν λέει ήθελε να κάνει μια ξεχωριστή πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Στέλλα. Αψήφισε τις δυσκολίες και αγνώρισε το κόστος και ταξίδεψε αρκετά χιλιόμετρα για να ζητήσει από τον έρωτα της ζωής του να ανέβει μαζί του τα σκαλιά της εκκλησίας. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται και αν και δεν είχε λέει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη, επέλεξε την ύφη του Θερμαϊκού για να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του. Πέταξε από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας μαζί του όλους του φίλους. Τους χαιρετάμε κιόλας, δείτε τους. Και όλες τις φίλες της μέλους του συζύγου του. Σαν κάνουν πρόβα στο δάσκαλο. Αρκετές ώρες προετοιμασίας, 25 αεροπορικά εισιτήρια, απόλυτη μυστικότητα και αρκετή υπομονή ήταν κάποια από τα συστατικά της επιτυχίας. Της πρότασης γάμου που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Κοίταξε τι κάνουν οι τύποι, έτσι. Βλέπεις τώρα τα παπάκια στο νερό χορεύουν. Κοίταξε τι κάνουν. Τι έχει ετοιμάσει ο τύπος, ναι, τι έχει ετοιμάσει, έτσι. Άστε να δούμε μας. Αυτή είναι η φίλη της νύφης τώρα. Τη βλέπεις, γυμνάστηκε. Ο βρόλη δική του, ναι. Εντάξει, και της νύφης λέμε, της μέλους του συζύγου του. Πήρε τους φίλους του και τις φίλες της. Αυτή μου είναι χορογράφος. Άστε να δούμε, ρε παιδί μου. Ορίστε, πάμε Θεσσαλονίκη. 25 άτομα πήγανε. Πρόσεξε τώρα. Νάτι, στο αεροπλάνο. Θα με παντρευτείς. Άντε να δούμε. Τι είπε. Το βλέπεις τον Ανδρέας Αντωνίου. Ανδρέας Αντωνίου, κεριά, φόρεμα, Μάρθα, ο καθένας θα φέρει και από ένα τέτοιο, έτσι. Σε λίγο θα μας βάλει μόνο ήχο, να δούμε την πρόταση, για να δεις το σκηνικό ορίστε, που κάνανε. Νάτι. Έτσι. Και έχει κάνει και ολόκληρο βίντεο. Will you marry me, Στέλλα Θεοδόρου. Μάθαμε, τους κάναμε και διάσημο. Στέλλα Θεοδόρου και ο Ανδρέας, πώς να είπαμε. Οπότε Κοζανίτσες, σαν να είναι να βρείτε εκεί. Αυτά εσύ βλέπετε και εσύ Κοζανίτσες, εσύ πρέπει να μεταφράσεις. Για μένα αυτή είναι πολύ normal πρόταση γάμου, σε παρακαλώ. Αυτή είναι normal πρόταση γάμου, μάλιστα. Καλά, παντρεύσουσες, παιδί μου. Θα το πάμε λίγο πιο κάτω, στο 4 είναι περίπου, στο 3,5 αν μπορούμε. Γιατί είναι ένα βίντεο 10 λεπτά. Τι είπες, Χριστό? Α, κοίταξε, έχουν φτάσει εδώ τώρα. Να το! Άντε να βρεις την ύφη, να κάνουμε κι εμείς κανένα τέτοιο. Για βάλε ήχο, Χρήστο. Έχει κάνει φοβερό βιντεάκι, στο μόλο έχει πάει. Oh, yeah. 105.
5 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, you marry me. I swear that I will mean it. I say, will you marry me? It's a baby. It's a baby. Αγαπώ σε πάρα πολλά. Ναι. Ναι, πάντως που έρθω τώρα, δέχομαι, ναι. Χωρίς περισσότερα λόγια, περισσότερα σχόλια και φαντασία φοβερή, ο κύριος, έτσι, κάνανε και το φοβερό βιντεάκι, πρέπει να το πούμε αυτό. Εικόνες που πραγματικά έτσι και σε κάνουν χαμογελάς. Άδειξε τα δικά. Εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον καλύτερη έτσι, ιδέα και πρόταση γάμου εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Θυμάμαι μια που είχα δει βέβαια στο εξωτερικό. Αν δεν το κάνει εντελώς άλλο διαφορετικό πράγμα. Αυτό που το είχαμε δει εδώ κάτι πηδούσε από κάτι μπαλκόνια, το έχει δει. Ναι, αυτό δεν. Πού το πρώτο, το δείξαμε αυτό και να το δει. Το έχω δει εγώ, παιδί μου. Πρέπει να το. Έκανε πολλά κλικ στο YouTube αυτό. Αυτό γινόταν απίστευτο. Εντάξει, εκείνο είχε κινητοποιήσει τη γειτονιά ολόκληρη. Είχε κινητοποιήσει όλε τι. Που πήγε να πέσει και καλά από τον μπαλκόνι και τελικά ήταν. Αυτό ήταν τραγικό. Πάνε συγκοπή επί το. Εγώ σου λέω που ήταν ο άλλος στο μπαλκόνι και πήγε έκανε πως έπεσε και έπαθε σοκ η γυναίκα και τσου βγήκε από το δαχτυλίδι. Αύριο μπορείς να το συζητήσει εδώ με το Ζήση. Εκεί είναι το ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ σαν ιδέα που κινητοποίησε ένα χωριό ολόκληρο. Με το βραδιαστόφωνο κτλ. Δεν το έχω δει αυτό. Περνούν συνήθεια. Αντάντε, όλος ο κρόκος ετοιμαστείτε, παντρεύεται ο Παναγιώτης. Από αυτό που προέκυψε. Εγώ ιδέα σα δίνω. Είπα ρε παιδί μου, το θα παντρευτεί. Θα ξεσηκώσουμε όλο τον κρόκο. Εμεί και ό,τι θε, όποιο χωριό θε, διάλεξε και πάρε. Τη νύφη του δικό σου δεν ξέρω. Πάμε να δούμε διαγωνισμό μία ακόμη φορά. Μπορείτε να τηλεφωνείτε μέχρι και την Παρασκευή για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το τρίμερο ταξίδι, τις δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, στο πολυτελές ξενοδοχείο Δίστραντος στη Βασιλίτσα των Γρεβένων. Δηλώνετε συμμετοχή, όπως σας είπα, τηλεφωνώντας στο 2461039405. Αν θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο Facebook, ένα εισερχόμενο μήνυμα. Είναι το Today στο Top, δύο λέξεις. Και ένα τρίτος τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να στείλετε email στο Today στο Top, papaki@gmail.com. Στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, στα 150 μέτρα από την κεντρική πίστα Ηλίμια, βρίσκεται το Σαλεδίστρατο. Είναι ένα διόροφο κτίριο κατασκευασμένο από κορμούς φιλανδικού έλατου, δεσπόζει στο χώρο και προσφέρει καταπληκτική θέα του βουνού και των χιονοδρόμων. Ειδικά τώρα δε που είναι και χιονισμένο. Τι άλλο θα θέλατε να σας δώσουμε δώρο. Προσέξτε τώρα, και επειδή έχετε και του Αγίου Βαλεντίνου, θα πάρετε τη γυναίκα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, δεν ξέρω και εγώ, τον άντρα σας, να πάτε στο Δίστρατο,
θα πάρετε και όλα αυτά τα προϊόντα που έχουμε στο δεύτερο διαγωνισμό, αφού έχετε κάνει και την περιποίηση προσώπου που μας δίνει η Ειρήνη Καρακοντή. Λοιπόν, κερδίζετε αυτό το σετ προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών με προϊόντα της Avon. Είναι προσφορά της Ειρήνης Καρακοντή και περιλαμβάνει ένα body wash gel, κρέμα ποδιών, spa spray perfume με εθέρια έλαια, ένα σαμπουάν 2-1, μία μάσκα μαλλιών και ένα σπρέι για ξεμπέρδεμα μαλλιών. Όλα αυτά θα τα κληρώσουμε την Παρασκευή, δηλώνοντας συμμετοχή, τηλεφωνώντας το τηλέφωνο που βλέπετε, στέλνοντας εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook είτε στέλνοντας email. Και επίσης η Ειρήνη Καρακοντή και η ομάδα της προσφέρουν σε όλες τις κυρίες που θα πάρουν τηλέφωνο, σε όλες όμως, μηδενός εξερουμένου, μία περιποίηση προσώπου και στους κύριους, έτσι, μηδενός εξερουμένου κυρίου. Και στους κύριους και στις κυρίες, μία περιποίηση προσώπου με προϊόντα της Avon, με την προϋπόθεση να πάρετε τηλέφωνο είτε να στείλετε μήνυμα για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Αυτά. Κάτι άλλο έχουμε? Γιατί το λέει σιγά, δεν θα σε ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα διαφημίσεις και επανερχόμαστε με την Κατερίνα Παπαγρηγορίου, η οποία είναι παθολόγος και θα μιλήσουμε για την γρήπη που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, πολλά παιδιά και πολλούς ενήλικες. Και είναι σε έξαρση, νομίζω, αυτή την περίοδο, να μας πει πώς θα προστατευτούμε και τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που νοσήσουμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Today, δεύτερο μέρος, έχουμε επιστρέψει να δούμε μία φορά ακόμη το διαγωνισμό μας, ο οποίος θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, όπου και θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το τρίμερο ταξίδι στο πολυτελές σαλέ Δίστρατο στη Βασιλίδα των Βρεβενών. Δηλώνετε συμμετοχή στο 24610-39405, στέλνοντας εισερχόμενο μήνυμα στο Facebook της εκπομπής. Είναι το Today στο Top. Και ένας τρίτος τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να στείλετε email στο Today στο Top, papaki@gmail.com. Αυτά για τον πρώτο διαγωνισμό, με τους ίδιους τρόπους όπως δηλώνεται συμμετοχή και για το δεύτερο, που αφορά σε ένα μοναδικό σετ προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών με προϊόντα από την Avon, προσφοράς της ανεξάρτητης αντιπροσώπου της εταιρείας, της Ειρήνης Καρακοντή. Αυτά λοιπόν και από τους διαγωνισμούς. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή, όπως σας είπα, και για τα δύο δώρα. Για την γρήπη θα μιλήσουμε τώρα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που αρρώστησαν, πολλοί είναι αυτοί που είναι στα πρόθυρα. Ορίστε. Ναι. Αλλά πριν από αυτό, να μιλήσουμε με τον Χρήστο το Μίμη, τον συνάδελφο. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σου, Νατάσα. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στο Top Channel, σε όλους τους τηλεθεατές μας. Ευχαρίστω. Για πες μας τη νέα, τι γίνεται με τις καταιγίδες, τι κάνετε εκεί? Θύμωσαν τα ποτάμια και εκεί, νομίζω. Αυτό θα σου έλεγα. Θυμωμένα πολλά ποτάμια εδώ των Βρεβενών και έχουν ανέβει ήδη σε site και blogs εδώ της περιοχής μας φωτογραφίες από πολλές περιοχές εδώ των Βρεβενών όπου τα νερά φούσκωσαν, τα ποτάμια ανέβηκαν, αλλά ευτυχώς δεν έχουν σημειωθεί κάποια ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα τουλάχιστον. Αυτή την ενημέρωση έχω μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι σε κάποιες περιοχές ακόμη η βροχόπτωση συνεχίζεται. Εδώ στην πόλη, δόξα τω Θεώ, τώρα που μιλάμε, βρέχει ακόμη εκεί. Ήλιος καλός. Βρέχει στα Βρεβενά τώρα? Όχι, έχει ένα ήλιο, καταπληκτικό ήλιο. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Υπάρχουν πάντως προβλήματα αναφορικά με την κυκλοφορία των οχημάτων. Εδώ χρειάζονται αλυσίδες, γιατί έχουμε και χιονόπτωση. Χιόνια. Είχαμε μάλλον και χιονόπτωση. Χρειάζονται αλυσίδες στην επαρχιακή οδό Σαμαρίνας, Γρεβενών Σαμαρίνας, Γρεβενών Βασιλίτσας, Γρεβενών Περιβολίου προς το τέλος της διαδρομής. Ενώ σε όλο το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να πω μόνο, πριν βγούμε στον αέρα, Ανατάσα, ναι, συνομίλησα με τον πρόεδρο του φορέα του χιονοδρομικού κέντρου, τον Γιάννη τον Νασίκα, και μου είπε ότι την Παρασκευή έριξε ένα μέτρο χιόνι στη Βασιλίτσα. Α, μάλιστα. Το Σάββατο έριξε ένα μέτρο, έτσι ακριβώς όπως μου τα είπε, σου τα μεταφέρω, ένα μέτρο νερό έβριξε δηλαδή το Σάββατο, και χθες είχαμε και ένα μέτρο χιόνι ξανά, που σημαίνει το εξής, ότι έχουμε 2 μέτρα χιόνι στην βάση της Βασιλίτσας και στην κορυφή το χιόνι κυμαίνεται, το ύψος του χιονιού κυμαίνεται από 3 έως 5 μέτρα. Άρα αυτός ο τυχερός που θα πάει στο Δίστρατο, που θα τον στείλουμε μάλλον στο Δίστρατο, χιόνι θα συναντήσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά θα περάσει στο χιονοδρομικό και στο σαλέ Δίστρατο. Μια χαρά, ωραία. Έχουμε ωραία, κάτι άλλο? Έχουμε πολλά, αλλά αν θέλεις. Ένα ακόμα πες. Δώσ' μου το μικρόφωνο και να μιλάω εγώ, αν θέλεις. Να σου πω το εξής, ότι είχαμε χθες την νίκη της Γρεβενιώτισσας Μορφούλας Ντόνα στο Dancing with the Stars 5 της τηλεόρασης, το Αντένα. Αμα, γιατί από τα Γρεβενά είναι η Μορφούλα Ντόνα?
Η Ολυμπιονίκη. Ε, από πού αλλού θα μπορούσε να είναι, λέω. Yeah, μόνο Ολυμπιονίκη βγάζεται εκεί στα γραβενά. Λοιπόν, ναι. Και καλούς Μητροπολίτες έχετε, μαθαίνω. Τα καλύτερα. Θες να το αλλάξουμε αμέσως το θέμα και να πάμε στο Μητροπολίτη, πολύ έξυπνη, πολύ εύστοχη η παρέμβασή σου, όπου ο Μητροπολίτης Γρεβενών διέθεσε με την συμβολή δύο ιδρυμάτων, κοινοφελών ιδρυμάτων, του Κωνσταντίνου και του Μαργαρίτη Πένσιου, αλλά και Νικολάου και Κούκας Κωνσταντινίδη, το ποσό των 13.700 ευρώ σε προτέστατες μαθητές της περιοχής μας. Μάλιστα. Ωραία. Και μιλάμε για Γρεβενιώτες, να το πάω κι εγώ λίγο που θέλω. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος είναι Γρεβενιώτης και πλέον θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οπότε, αυτό όσοι... τώρα σημαίνει κάτι, ότι θα πάει στο Άμυνας ο Γρεβενιώτης, ο γνωστός σας, δεν ξέρω. Όσοι πιστοί προσέρχεται, αναφορικά με τις μεταθέσεις, ξέρεις ότι... δεν ξέρω, λέω. Ναι. Είναι Γρεβενιώτης, όχι, μιλες τέτοια, Είναι ο Γιάννης Σωταφίλης, παλαιότερα ήταν υποψήφιος στις πιο προηγούμενες εκλογές. Όλα σωστά και όπως πρέπει, έτσι, χωρίς γνωστούς και χωρίς μεσάζοντες. Χρήστο, μη συγγνώμη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε πιο άνετα, ελπίζω. Καλό απόγευμα. Μόνο, ένα τελευταίο. Δεν προλαβαίνω, συγγνώμη. Καλό απόγευμα. Χαιρετισμού στα Γρεβενά. Γεια χαρά. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, και επειδή έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο που σας είπα, να καλησπέρισω την κυρία Κατερίνα Παπαγρηγορίου, είναι παθολόγος. Καλησπέρα, κυρία Παπαγρηγορίου. Καλησπέρα σας. Η γρίπη αυτή, η εποχική, πολύ γνωστή, είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο, νομίζω, έτσι. Ναι, είναι σε έξαρση. Κατεξοχήν, η γρίπη είναι ένα νόσημα που εμφανίζεται το χειμώνα στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Η μεγαλύτερη έξαρση βέβαια συμβαίνει Ιανουάριο και κυρίως Φεβρουάριο-Μάρτιο, ακριβώς δηλαδή στην εποχή που βρισκόμαστε τώρα. Για ποιο λόγο αυτή την περίοδο? Λόγω του ότι μετά από το χειμώνα αρχίζουν και αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Είναι ευνοεί περισσότερο τη μετάδοση και τον πολλαπλασιασμό του ιού. Θα μας πείτε ποια είναι τα συμπτώματα που έχει κανείς και καταλαβαίνω ότι έχει γρήπη? Βεβαίως. Συνήθως η γρήπη είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται, ξεκινάει ξαφνικά, ευνίδια. Πολλές φορές μάλιστα κάποιος θυμάται και ακριβώς τι έκανε την ώρα που άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Συνήθως ξεκινάει με πυρετό, ο οποίος μπορεί να είναι με ρίγος. Είναι συνήθως υψηλός πυρετός, μπορεί να φτάσει 39-40. Εκτός από τον πυρετό, κανείς αισθάνεται πολύ έντονη καταβολή, είναι κομμένος, μπορεί να έχει πονοκέφαλο, να έχει πόνους στους μυς. Και επίσης έχει και συμπτώματα από το αναπνευστικό, δηλαδή θα έχει βήχα. Συνήθως αρχικά είναι ξηρός βήχας, μετά μπορεί να γίνει και παραγωγικός. Μπορεί να έχει συνάχη, πονόλαιμο, να πονάει το στήθος του, τέτοια συμπτώματα. Κάποιος μπορεί να έχει και ένα από αυτά, ας πούμε, βεβαίως, για να έχει γρήπη. Αυτό που σας είπα ήταν, είναι η τυπική παρουσίαση. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Από μια πολύ ήπια νόσηση, η οποία μπορεί να περάσει σε ένα απλό κρυολόγημα, που να μην δώσουμε και πολύ σημασία. Και μπορεί να φτάσει μέχρι και μια σοβαρή βαριά νόσηση που να χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο, πιθανό νοσηλεία σε εντατική. Αυτό εντάξει, εξαρτάται... αυτά είναι νομίζω τα πιο τραβηγμένα, έτσι. Ναι. Αλλά γι' αυτό είναι και όλες που μιλάμε και ενημερώνουμε τον κόσμο για να ξέρει ότι υπάρχει πιθανότητα από τη γρήπη κανείς να αρρωστήσει σοβαρά. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, τα περιστατικά που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας ή καταλήγουν ενώ πεθαίνουν, έτσι. Ανήκουν σε αυτή την ομάδα που λέμε του υψηλού κινδύνου για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο από τη γρήπη, έτσι. Ναι. Να μην φοβήσουμε τον κόσμο, δεν όχι, είναι κάτι... Όχι, σε καμία περίπτωση. Μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχει δώσει το ΚΕΛΠΝΟ, που είναι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων, είναι... από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα που έχουν καταμετρηθεί είναι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, από την αρχή της εποχής της γρήπης, από το φθινόπωρο δηλαδή. Και φαίνεται ότι έχουμε περίπου 250 κρούσματα που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, που έχουν γίνει δηλαδή απαραίτητες εξετάσεις, ξέρουμε ότι οφείλονται σε γρήπη. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί είναι οι πιο σοβαρά νοσούντες που έχουν πάει σε νοσοκομείο συνήθως. Από αυτούς, 76 χαρακτηρίστηκαν σαν σοβαρά κρούσματα και από αυτούς 72 νοσηλεύτηκαν σε εντατική. Από αυτούς τους 72 είχαμε και 19 θανάτους ως τις 25 Ιανουαρίου. Το 85% των θανάτων ήταν από άτομα τα οποία ανήκαν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτές οι ομάδες που διατρέχουν το μεγάλο κίνδυνο, θα μας πείτε ποιες είναι? Είναι σαφώς οι ηλικιωμένοι,
και είναι και άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως χρόνια νοσήματα της καρδιάς, των πνευμόνων, από διαβήτη, άνθρωποι που παίρνουν κορτιζόνη ή άλλα νοσοκατασταλτικά φάρμακα, που έχουν κάνει μεταμόσχευση, οι έγκυες γυναίκες είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου, οι παχύσαρκοι επίσης. Κυρίως αυτοί είναι που έχουν και ένδειξη απαραίτητα να εμβολιάζονται στην αρχή της σεζόν της γρίπης. Τι διάρκεια έχει η γρίπη, δηλαδή για να πούμε ότι κάποιος νόσησε και το ξεπέρασε, πόσο καιρός πρέπει να περάσει για να πούμε ότι είναι εντάξει, το έχει ξεπεράσει. Συνήθως ο πυρετός κρατάει γύρω στις 3 με 4 ημέρες. Μπορεί μετά να παραμείνει για άλλο διάστημα στον καθένα, να παραμείνει ο βήχας ή τα υπόλοιπα συμπτώματα του αναπνευστικού και επίσης μπορεί να παραμείνει μια καταβολή για αρκετό διάστημα μετά, για 1-2 εβδομάδες ίσως και περισσότερο. Τι πρέπει να προσέχουμε, ποιες είναι οι προφυλάξεις που μπορούμε να πάρουμε για να μην νοσήσουμε? Η πρώτη προφύλαξη καταρχήν είναι το εμβόλιο, το οποίο συνιστάται να γίνεται... Το κάνουν όλοι, συγγνώμη, όλοι, Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνουν όλοι, δεν είναι απαραίτητο. Είναι επιθυμητό να το κάνει όποιος θέλει. Δηλαδή χρειάζεται να ανήκει κάποιος σε ευπαθή ομάδα για να το κάνει για το εμβόλιο, να είναι ηλικιωμένος. Κάποιος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα έχει έναν παραπάνω λόγο να το κάνει. Αυτοί που είπαμε πιο πριν, όχι απαραίτητα ηλικιωμένοι, άνθρωποι άνω των 60 έχουν ένδειξη να το κάνουν. Και όλοι αυτοί που είπαμε πριν ότι υπάρχουν από χρόνια νοσήματα. Όπως επίσης και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ευαίσθητα άτομα. Όπως αυτοί που φροντίζουν μικρά βρέφη, που φροντίζουν ηλικιωμένους, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με διάφορους αρρώστους. Αυτοί έχουν ένδειξη έτσι κι αλλιώς να κάνουν το εμβόλιο. Πέρα από εκεί, στην πρόληψη που με ρωτήσατε, σίγουρα πρέπει να λαμβάνουμε και τα μέτρα πρόληψης που ισχύουν για όλες τις ιώσεις. Όπως για παράδειγμα, όταν κάποιος είναι άρρωστος, πρέπει να απομονώνεται στο σπίτι μέχρι να περάσει τουλάχιστον ο πυρετός, για να μην κολλήσει, μην γίνει διασπορά του ιού στον πληθυσμό. Θα πρέπει να προσέχουμε να πλένουμε τα χέρια μας, τα χαρτομάντιλα που χρησιμοποιούμε να τα πετάμε σε κάδο, να μην χρησιμοποιούμε μαζί με άλλους μαχαιροπύρουνα, ποτήρια, πιάτα κτλ. Να προσέχουμε πώς βήχουμε, γιατί μεταδίδεται πολύ εύκολα με τα σταγονίδια του βήχα, με τα φτερνίσματα και πιθανόν και με την ομιλία. Άρα τα παιδιά δεν τα στέλνουμε σχολείο ή σε δραστηριότητες όπου συγχρονίζονται, έτσι θα κρατάμε σπίτι για πόσο καιρό? Συνήθως λέμε μέχρι ένα 24ωρο αφού περάσει ο πυρετός θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Μετά θεωρείται ότι είναι μικρός ο κίνδυνος να μεταδώσουν τη γρίπη. Εννοείται ότι αν κάποιο παιδί συνεχίζει και δεν αισθάνεται καλά, ότι θα το κρατήσουμε περισσότερο στο σπίτι. Στα παιδιά τα συμπτώματα είναι τα ίδια με αυτά των ενηλίκων? Σχεδόν ναι. Τα παιδιά πιο συχνά μπορεί να κάνουν, εκτός από όλα αυτά που είπαμε, να κάνουν και μετούς και διάρειες. Και μπορεί λίγο να μπερδέψουν την εικόνα. Οι παιδιά όμως είναι έμπειροι και το γνωρίζουν αυτό. Με γρήπη ταξιδεύουμε? Όταν λέτε ταξιδεύουμε. Να πάμε, ξέρω εγώ, έχω γρήπη και θέλω να πάω στην Αμερική, ξέρω εγώ, λέω, στην Ιταλία. Όποιος έχει γρήπη, δεν νομίζω, μάλλον να αναβάλει το ταξίδι, γιατί δεν αισθάνεται καλά για να ταξιδέψει. Γενικά δεν ευνοούνται, δεν είναι σωστό να μετακινείται κανείς, γιατί μπορεί να διασπείρει και τον ιό. Το σωστό είναι μάλλον να κάθισε κανείς στο σπίτι και να περιμένει να το περάσει, να το ξεπεράσει. Τι φάρμακα χρησιμοποιούμε εάν νοσήσουμε? Υπάρχουν φάρμακα αντιϊκά, τα οποία πρέπει να χορηγηθούν στο πρώτο 48ωρο για να έχουν αποτέλεσμα. Οπότε κάποιος ο οποίος υποψιάζει ότι έχει γρήπη και που έχει αρκετά έντονα συμπτώματα ενοχλητικά, μπορεί να πάει στο γιατρό του και να του συνταγογραφήσει αντιϊκά φάρμακα. Η γρήπη είναι ιός, οφείλεται σε διάφορους ιούς της γρήπης. Δεν έχει καμία επίδραση, δεν έχουν τα αντιβιωτικά πάνω της, οπότε δεν πάμε στο φαρμακείο και παίρνουμε ένα αντιβιωτικό. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί όταν εμφανιστεί κάποια επιπλοκή της γρίπης. Αλλά συνήθως καλύπτουμε κάποιον ο οποίος πιθανόν έχει γρίπη με τα αντιϊκά φάρμακα. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Παπαγρηγορίου, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου, ναι. Κάτι ακόμα, επειδή έχω ακούσει από αρκετούς που με ρωτάνε, έχει κυκλοφορήσει και ο κόσμος το ξέρει ότι το εμβόλιο δεν έχει την. Ναι, δεν βγαίνει τον ιό. Αυτό που κυκλοφορεί. Γι' αυτό ήθελα, αν θέλετε, να σας διευκρινίσω. Το εμβόλιο που κυκλοφόρησε φέτος περιλαμβάνει μέσα τρία στελέχη του ιού της γρίπης. Τα δύο από αυτά είναι τύποι ιών που τα οποία κυκλοφορούν. Είναι ο Ι1Ν1, ο οποίος είναι ο διάσημος ιός, αυτός που είχε κάνει την πανδημία το 2009, και ένας άλλος ιός τύπου Β. Το τρίτο στέλεχος δυστυχώς δεν είναι ακριβώς ίδιο, είναι όμως παρόμοιο με αυτό που κυκλοφορεί στον πληθυσμό, οπότε πιθανόν να καλύπτει μερικώς την νόσηση, τέλος πάντων να καλύπτει
κατά ένα ποσοστό. Γι' αυτό καλό είναι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί και είναι σε ομάδα ψηλού κινδύνου, ακόμα εξακολουθεί και συνιστάται ο εμβολιασμός. Ναι. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε στο εμβόλιο, εγώ δεν έχω χρόνο, αλλά θα το ρωτήσω. Ακούμε πολλούς γιατρούς, όχι πολλούς, που να λένε ότι μην το κάνετε το εμβόλιο. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Τελικά πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν πρέπει. Ειδικά, μερικοί τα φοβούνται επειδή είναι καινούρια. Ακούω πολύ κόσμο λέει: εγώ δεν το κάνω γιατί δεν ξέρω τι εμβόλιο είναι. Ναι. Είναι λίγο και η ασφάλεια που αισθάνεται κανείς ότι εγώ δεν έχω αρρωστήσει και ποτέ και παίζει και αυτό κάποιο ρόλο. Ναι. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχουν χορηγηθεί πάρα πολλές δόσεις των εμβολίων αυτών σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι παρενέργειες είναι ελάχιστες και αν τις συγκρίνουμε με τις παρενέργειες που μπορεί να πάθει κανείς αρρωσταίνοντας από γρήπη. Ακόμα και να κάνει την απλή, μια απλή νόσηση, δεν χρειάζεται να πάει σε μεθ, σε εντατική. Τότε οι παρενέργειες νομίζω ότι είναι τόσο λίγες που πρέπει να συνιστούμε τον εμβολιασμό. Άρα είναι ασφαλή και τα κάνουμε κανονικά χωρίς κανένα κίνδυνο και καμία αμφιβολία. Σαν όλα τα φάρμακα έχουν τις παρενέργειές τους, αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό για να μην κάνει κανείς που το έχει ανάγκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι είπαμε τα βασικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγρηγορίου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση της ημέρας. Σας ρωτήσαμε ποια είναι η γνώμη σας για τον τζάρο της οικονομίας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Πάμε να δούμε τι είπατε και γυρίζουμε. Πρώτη άποψη, θετική είναι. Καλώς, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, διαπραγματεύεται όλη την υπόθεση αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τζαμπουκάς. Εντάξει. Νομίζω πράττει το σωστό, αυτό που πρέπει. Καλό φαίνεται, μπορεί να προσπάσει να βγαίνει τη χώρα. Θα κάνει καλά πράγματα πιστεύουμε τώρα. Αισιόδοξο δηλαδή. Αισιόδοξο. Καλύτερα θα πάνε τα πράγματα. Πώς το βλέπετε? Καλός. Καλός. Γιατί? Πολύ καλός. Τι σας άρεσε? Καλός. Είναι πολύ εξυπηρετικός. Σας άρεσε που διαφώνησε με τον Άσεμπλουμ, ας πούμε? Τα πάντα. Θα κάνει δουλειά, λέτε? Πολύ. Όλος ο κόσμος είναι υπερευχαριστημένος. Αυτό εδώ που ήρθε από την Αμέρικα, μια χαρά Θεού είναι, πρώτος. Θα κάνει δουλειά, λέτε, δηλαδή? Πιστεύουμε. Μακάρι να κάνει δουλειά. Για να δούμε. Ικανοποιημένος μέχρι τώρα από τη... Μέχρι τώρα, ναι, είμαι ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Είναι αυτό που σας άρεσε, που σας έκανε εντύπωση? Το ότι επιτέλους είπαμε δύο κουβέντες, να ακουστούμε, να ταρακουνήσουμε λίγο το σύστημα, για να δούμε, γιατί μέχρι τώρα φρονώ ότι δεν λέγαμε πολλά πράγματα. Πολύ ωραίο, παιδί. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μας βγάλει από όλα αυτά που έχουμε τραβήξει μέχρι τώρα η δικιά μας η γενιά. Περάσαμε καλά. Εσείς τώρα τι γίνεται? Γιατί το λέτε αυτό? Τι είναι αυτό που σας έκανε να πιστεύετε σε αυτόν? Είναι το παιδί που είναι απλό, λιτό. Για χαρά θα τα πάει. Η εικόνα καλή μου φαίνεται. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί έχει νέες ιδέες, νέες προοπτικές και πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή τη χώρα. Κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Η άνεσή του. Πολύγλωτος. Η άνεσή του κάπου να καταλάβει η Ευρώπη ότι δεν είμαστε λαός που μας υποτιμήσουν. Είμαστε υπέραν όλων. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε. Εγώ σας προανήγγειλα μια καλεσμένη, αλλά οι πολλοί άνθρωποι αλλάζουν γνώμη. Εντάξει, θέλουν να φύγουν νωρίτερα, να κάνουν αλλιώς το πρόγραμμά τους. Να κρεμάνε δημοσιογράφους και εκπομπές, δεν πειράζει. Πέντε η ώρα, εμείς τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, στις 3:30 με όλους τους καλεσμένους μας. Εύχομαι. Καλό απόγευμα σε όλους.